Κοινωνικά κέντρα, τις πληρωμένες καταχωρήσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όλα αυτά είναι που χαρακτηρίζουν τους άλλους συνδυασμούς. Εμείς επιδιώκουμε ο ψηφοφόρος να πάει στην κάλπη με καθαρό το μυαλό. Ακόμα και ο τρόπος που ο καθένας δίνει προεκλογικά τη μάχη, τα μέσα που χρησιμοποιεί πρέπει να αποτελέσουν και αυτά κριτήριο για την ψήφο. Εμείς το λέμε ξεκάθαρα. Ο ψηφοφόρος πρέπει να πάει στην κάλπη έχοντας στο μυαλό του τα προβλήματά του από το πιο μεγάλο μέχρι το πιο μικρό, ποιος του τα δημιούργησε, τι πολιτική στήριξε ο καθένας. Να αξιοποιήσει την πείρα που έχει αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια. Μπορεί τα πρόσωπα να αλλάζουν, να είναι κατά καιρούς διαφορετικός ο διαχειριστής, όμως το Δήμο μας 25 χρόνια τώρα που την ευθύνη την είχαν οι άλλοι τρεις υποψήφοι δήμαρχοι, όχι βέβαια τα ίδια χρόνια όλοι, παρέμεινε η ίδια φιλοσοφία στο Δήμο, η ίδια πολιτική. Αυτή που λέει ότι η τοπική διοίκηση πρέπει να είναι πλήρως προσαρμοσμένη στις επιταγές της κάθε φορά κυβέρνησης, στις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια πολιτική μέχρι τώρα βαθιά αντιλαϊκή, που τα αποτελέσματά της για το Δήμο μας είναι να πληρώνουμε πανάκριβο νερό, για μας ένα αγαθό, το οποίο όμως δεν πίνουμε. Το έργο των 25 εκατομμυρίων ευρώ έγινε. Η εταιρεία πληρώθηκε. Εμείς όμως τρέχουμε στα εμφιαλωμένα. Πληρώνουμε δυσβάσταχτα δημοτικά τέλη. Για λογαριασμό 100 ευρώ στη ΔΕΗ, τα 35 είναι για το Δήμο. Πληρώνουμε για υπηρεσίες αναποδοτικές που όμως δεν έχουμε. Πληρώνουν οι γονείς πανάκριβα για να κάνουν χρήση του αθλητικού κέντρου, ιδιαίτερα στα δύο σωματεία που δραστηριοποιούνται στο κονιμητήριο. Έτσι όμως το ένα σωματείο έχει ταυτιστεί και κοσμεί το ψηφοδέλτιο της τωρινής Δημοτικής Αρχής και το δεύτερο της προηγούμενης. Εμείς πάντως δεν σκεφτόμαστε να φτιάξουμε δικό μας αθλητικό σωματείο. Αγωνιζόμαστε όλα τα παιδιά να έχουν ελεύθερη πρόσβαση χωρίς καμία επιβάρυνση στις αθλητικές εγκαταστάσεις. Η διαχείριση των απορριμμάτων γίνεται με κριτήριο το επιχειρηματικό κέρδος. Η σύμβαση που υπογράφηκε και στην οποία μόνο η λαϊκή συσπήρωση είναι αντίθετη προβλέπει την ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα, δηλαδή τα εγγυημένα κέρδη της εταιρείας. Προβλέπει την αύξηση του κόστους για τη διαχείριση των απορριμμάτων από 47 σε 63 ευρώ τον τόνο. Γίνεται μεσδί αυτά που θα καταργούσε ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή το δημόσιο βάζει ζεστό χρήμα και η εταιρεία εισπράττει για 27 χρόνια.